Τρεις είναι μία διατροφικές συμβουλές για τις γιορτές, ώστε να μην χαλάσεις το πρόγραμμά σου. Πάμε να τις δούμε. Η πρώτη συμβουλή που έχω να σου δώσω έχει να κάνει με την νοοτροπία που θέλουμε να έχεις αυτές τις μέρες των εορτών. Θέλουμε να έχεις ρεαλιστικές προσδοκίες από τον εαυτό σου και να μην πιστεύεις ότι θα ακολουθήσεις κατά γράμμα το πρόγραμμα διατροφής σου. Είναι αδύνατον. Θα έρθουν ένα σωρό δείπνα, θα έρθουν κάποιες κοινωνικές περιστάσεις στις οποίες θα αναγκαστείς να καταναλώσεις φαγητό που είναι εκτός προγράμματος. Δεν θέλουμε να πιέζεσαι, δεν θέλουμε να σκέφτεσαι ότι θα βγεις εκτός του πλάνου σου και θα ξεφύγεις κατά πολύ. Από την άλλη όμως θέλουμε να έχεις ένα στρατηγικό πλάνο αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων. Ας πούμε βγαίνεις έξω. Θέλουμε οπωσδήποτε να επιλέγεις πράγματα τα οποία σε βολεύουν με βάση το πρόγραμμά σου. Μία σαλάτα, μία πηγή άπαχης πρωτεΐνης, κάποιο κοτόπουλο, κάποιο ψάρι, κάποιο κρέας άπαχο. Να ελαττώσεις όσο μπορείς τα συνοδευτικά, κάτι ορεκτικά, κάτι αμυλούχα τρόφιμα, ρύζια, πατάτες, ψωμιά, μακαρόνια, όσο μπορείς αυτά να τα έχεις στο ελάχιστο δυνατό. Αν γίνεται να αποφύγεις το γλυκό, επειδή ξέρεις, θα έχεις πολλά δείπνα απανωτά, κοίτα αν μπορείς να το αποφύγεις τα περισσότερα από αυτά. Κοίτα αν μπορείς να φας αργά το γεύμα σου. Όσο πιο αργά γίνεται, ώστε και να χορταίνεις, αλλά και να το απολαμβάνεις δύο κλικ περισσότερο. Τέλος, κοίτα αν μπορείς να μένεις στο ένα ποτό από αυτά που σου προσφέρουν. Αυτή είναι μια καλή στρατηγική να έχεις για όσα δείπνα πρόκειται να έρθουν όλες αυτές τις μέρες των εορτών. Η δεύτερη συμβουλή που έχω να σου δώσω είναι να επιλέξεις σε ποια δείπνα, σε ποιες καταστάσεις θες να παρευρεθείς κατά την εορταστική περίοδο. Θα έχεις αρκετές προσκλήσεις, θα έρθουν αρκετά πάρτι, θα έρθουν αρκετές μαζόξεις στις οποίες θα σε καλέσουν και εσύ θα πιστεύεις ότι πρέπει να παρευρεθείς. Κοίτα ποιες μπορείς να αποφύγεις. Δεν χρειάζεται μέσα στις γιορτές κάθε μέρα να ξενυχτάς μέχρι το πρωί, δεν χρειάζεται καθημερινά να σηκώνεσαι με hangover. Κανένα από αυτά δεν είναι αναγκαίο. Επέλεξε λοιπόν σε ποιες καταστάσεις θες να παρευρεθείς. Η τρίτη συμβουλή που έχω να σου δώσω είναι να προσχεδιάσεις πότε ακριβώς, ποιες μέρες ακριβώς θα έχεις τα ελεύθερα σου γεύματα. Πότε θα δώσεις το free pass στον εαυτό σου. Διάλεξε το ημερολόγιο, ποια δείπνα θα είναι αυτά. Είναι τα Χριστούγεννα, είναι η Πρωτοχρονιά, είναι η γιορτή σου κάπου εκεί ενδιάμεσα. Σημείωσέ τες και εκείνες τις μέρες έχεις πραγματικά το ελεύθερο. Θέλουμε να το απολαύσεις, θέλουμε να επιλέξεις τις μέρες εκείνες οι οποίες είναι οι αγαπημένες σου. Θα τις μοιραστείς με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Και εκεί πραγματικά έχω να σου δώσω μόνο μία συμβουλή. Κοίτα να είσαι 100% παρόν στη στιγμή και κοίτα να την απολαύσεις στο έπακρο. Μόνο αυτή τη συμβουλή έχω να σου δώσω, είναι δικιά σου ημέρα. Το άλλο που μπορείς να κάνεις είναι τις προηγούμενες και τις επόμενες μέρες να προσέξεις λίγο παραπάνω τη διατροφή σου, ίσως να κόψεις και λίγο φαγητό, ώστε να το απολαύσεις έτσι όπως πρέπει αυτές τις μέρες που έχεις προεπιλέξει και τις έχεις στοχεύσει στο ημερολόγιο σου. Σε αυτά τα γεύματα, κοίτα όσο μπορείς να συγκεντρώνεσαι στα άτομα που έχεις γύρω σου, στους ανθρώπους από τους οποίους περιβάλλεσαι και όχι τόσο στα φαγητά και στα ποτά τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι. Είναι μια στιγμή σύνδεσης, είναι μια στιγμή χαράς, απόλαυσης που πρέπει να μοιραστείτε μεταξύ σας. Η τέταρτη συμβουλή που έχω να σου δώσω έχει να κάνει για τις μέρες ακριβώς μετά τις γιορτές και μιλάω πιο συγκεκριμένα για τις 2 Ιανουαρίου. Κοίταξε, εκεί πέρα πρέπει να σταματήσεις αυτό το σερί όλων των δείπνων, όλων των ημερών εκτός του προγράμματος. Ήρθε η ώρα να αναλάβεις δράση, ήρθε η ώρα να βάλεις μπροστά τους στόχους σου. Κοίτα εκείνες τις μέρες μήπως μπορείς να προσχεδιάσεις τους στόχους της χρονιάς. Στη διατροφή σου, στο σώμα σου, στη δουλειά σου, στη σχέση σου, στο άθλημά σου. Και από τις 2 Ιανουαρίου ξεκίνα να κάνεις τα απαραίτητα βήματα για να πετύχεις τους στόχους σου. Μοίρασέ τους ανατρίμηνο, αναεξάμηνο, τι πρέπει να έχεις πετύχει σε κάθε χρονική περίοδο. Και στις 2 Ιανουαρίου είναι η στιγμή να ξεκινήσεις. Μην το αργείς περισσότερο, μην το αναβάλεις, γιατί όσο περνάνε οι μέρες, τόσο περισσότερο βγαίνεις εκτός προγράμματος και εκτός του στόχου σου. Αν εφαρμόσεις την τελευταία συμβουλή που σου λέω και από τις 2 Ιανουαρίου αρχίσεις και κυνηγάς τους στόχους της νέας χρονιάς, θα δεις ότι θα μπορείς να απολαύσεις πολύ περισσότερο τα εορταστικά γεύματα που θα κάνεις κατά τη διάρκεια των εορτών. Γιατί ξέρεις τι σε περιμένει, το έχεις προσχεδιάσει και ξέρεις τα απαραίτητα βήματα που θα χρειαστείς να κάνεις ώστε να πετύχεις τους στόχους σου.
Οπότε θα είσαι πολύ πιο χαλαρός, πολύ πιο ήρεμος και θα απολαμβάνεις πολύ περισσότερο κάθε γεύμα κατά τη διάρκεια των εορτών. Αυτές ήταν οι 4 συμβουλές που είχα να σου δώσω για τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ελπίζω να τις απολαύσεις όπως πρέπει. Φυσικά, άφησέ μου το σχόλιο σου ακριβώς εδώ από κάτω σε αυτό το βίντεο, αν έχεις κάτι να μου σημειώσεις ή αν έχεις κάποια άλλη συμβουλή που θα έδινες σε όλους αυτούς τους ανθρώπους γύρω από την κοινότητα αυτών των βίντεο των καθημερινών που βγάζω. Να είσαι καλά και να απολαύσεις τις εορταστικές μέρες. Εμείς θα τα πούμε στο αυριανό βίντεο. Δεν θα σε αφήσω ούτε αυτή την περίοδο, να είσαι σίγουρος. Χρόνια πολλά, να είσαι καλά, είστε πανηδύνη.